να αναλάβει το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα να ανακαταλάβει τον ζωτικό του χώρο. Εντάξει, τι να σχολιάσεις από αυτή τη δήλωση τώρα, αν και έχουν γίνει πάρα πολλές τέτοιες στο παρελθόν. Να θυμηθώ ότι να ξεκινήσει ο διάλογος με τις συλλογικότητες, οι οποίες αυτές οι συλλογικότητες θα επιληθούν τα ζητήματα και αυτές οι συλλογικότητες μπορούν να κάνουν ΚΕΠ μέσα στα εξάρχεια, μέσα στα πανεπιστήμια. Τώρα βέβαια ο Ρουβίκονας επίσης να ανοίξει ένα τραπεζάκι όπως οι φοιτητικές παρατάξεις μέσα στα πανεπιστήμια. Τώρα είναι απίστευτα πράγματα αυτά, πρωτοφανής η προκλητικότητα και του ιδίου του Υπουργού. Εν τούτης, κύριε Καραγκούνη, όλες όσες σκέφτομαι. Τέτοιες δηλώσεις. Ναι. Ήταν αστεία η δήλωση, το εννοώ, και επικίνδυνη συνάμα. Αλλά ακούστε με λίγο, το γεγονός ότι σε μία μόνο χώρα στην Ευρώπη συμβαίνουν αυτά. Μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που φαίνεται. Φαντάζομαι τώρα στην υποσαχάρη Αφρική, δεν νομίζω όμως ούτε και εκεί. Ναι, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οπότε... Αλλά προσέξτε λίγο, η δική σας ανεκτικότητα χρόνων, βήμα προς βήμα και σταδιακά, επέτρεψε να συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, δηλαδή, κάποια στιγμή κι εσείς, αν θα ξαναπάρετε, αν ανακαταλάβετε τον πολιτικό, ζωτικό, κυβερνητικό χώρο, θα πρέπει να μην πτωηθείτε από τις ετικέτες που εύκολα σας βάζουν οι αντίπαλοι σας και να κάνετε αυτονόητα πράγματα. Κοιτάξτε, οι απόψεις της δικής μας παράταξης τις ξέρετε διαχρονικά. Και μιλώ για την πράξη. Μας και για τα πανεπιστήμια και πώς πρέπει να λειτουργούν και για το άσυλο, το οποίο βέβαια μετά από μια ευρεία συνεννόηση με τον νόμο Διαμαντοπούλου τότε, όπου υπήρξε πολύ μεγάλη πλειοψηφία στο σύνολο τότε της Ελληνικής Βουλής, νομίζω πάνω από 250 ψήφοι είχαν ψηφίσει τον νόμο. Βουλευτές είχαν ψηφίσει τον νόμο της κυρίας Διαμαντοπούλου, έβαζε τέλος σε όλα αυτά τα ζητήματα νομίας και μια τάξη στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Ξέρετε ότι αυτό, το πρώτο που έκανε αυτή η κυβέρνηση, θα το καταργήσει. Οπότε, ξέρετε, γυρίζουμε πάλι πίσω στις παθογένειες, το έχω πει πολλές φορές με αυτή την κυβέρνηση, στις παθογένειες του 1980, άλλων εποχών, άλλων δεκαετιών. Καταλαβαίνω για ποιους λόγους γίνεται από τον κύριο Τσίπρα και από αυτή την κυβέρνηση πρέπει να αγγίξει αυτό το ποσοστό των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, του παλιού ΠΑΣΟΚ, που μεταφέρθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ και κάπως πρέπει να επανέλθουν στο προσκήνιο παθογένειες, λογικές, ιδεολογίες, ξεπερασμένες. Τα έχει αφήσει πίσω η νεολαία. Η νεολαία που μην το ξεχνάμε, πάνω από 600.000 λαμπρά μυαλά έχουν φύγει στο εξωτερικό, γιατί βλέπουν όλα αυτά. Το επιχείρημα είναι ότι δεν έφυγαν τώρα. Κύριε Καραγκούνη, βλέπουν και όλες αυτές τις παθογένειες, συχαίνονται, συγγνώμη που θα το πω, και φεύγουν στο εξωτερικό. Λοιπόν, αν το 2018, πάμε στο 2019, το ζητούμενο είναι να δούμε τι γινόταν το 1980 ή άλλες εποχές και να ομνύουμε σε τέτοιες παθογένειες και τέτοιες άσχημες καταστάσεις που μας φέραν εδώ που μας φέραν, στην κρίση που μας φέραν, τι άλλο να πω, αν είναι αυτό το προοδευτικό και το σύγχρονο, νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Όχι, δεν είναι τι προοδευτικό για σήμερα. Είναι πρωτότυπα πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν στα πανεπιστήμια, αλλά εντάξει, είναι συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης. Απλά εγώ στάθηκα λίγο στο ότι για να συμβούν αυτά δεν συνέβησαν από χθες σήμερα. Είναι η ανεκτικότητα, είναι η ανοχή με την οποία διαχειριστήκατε τέτοια ζητήματα ενοχικά. Θα πάντα. Ενοχικά. Ωραία, κομπλεξικά λοιπόν. Πάντα η να δεξιά. Να συμφωνήσω λοιπόν. Αλλά υπήρχε μια συγκεκριμένη λογική όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια που υπηρέτησαν κάποιες παρατάξεις, κάποιες άλλες παρατάξεις αντιστάθηκαν. Ίσως πολλές φορές και ενοχικά. Εγώ να δεχτώ λοιπόν και το ενοχικό που λέτε. Αλλά κάποια στιγμή φτάσαμε σε ένα συμπέρασμα, φτάσαμε σε ένα κοινό τόπο και είπαμε όλες οι δυνάμεις, οι πολιτικές, να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την ανομία. Mm-hmm. Γενικά, αυτό που τον μπάχαλο που επικρατεί μέσα στα πανεπιστήμια. Και όταν λοιπόν μπήκε αυτό το τέλος και όλες οι παρατάξεις καταλάβαμε το αυτονόητο, έστω εμείς που φωνάζαμε όλο αυτό το διάστημα και λέγαμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέσα στα πανεπιστήμια, αυτή η ανομία, η ασυλία στην ανομία, αυτή η προκλητικότητα, αυτό πραγματικά το, όπως είπα και πριν, τον μπάχαλο. Ήρθε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που αναγνώρισαν όλες οι παρατάξεις ότι είναι εύλογο και σωστό να γίνει και το ανέτρεψε πάλι, σας είπα για ποιο λόγο έγινε. Απλά για να απευθυνθεί πάλι σε ένα ακροατήριο το οποίο δεν ξέρω αν θέλει σήμερα η κοινωνία να ακολουθούνται πλέον αυτές οι πολύ άσχημες παθογένειες όπως είπα και πριν. Και αυτό σας είπα και ότι πολλοί εκατοντάδες χιλιάδες νέα παιδιά βλέπουν την κατάσταση στην Ελλάδα συνολικά.
είτε αυτό έχει να κάνει με την οικονομία, είτε να κάνει με την παιδεία, είτε έχει να κάνει με την υγεία, είτε με την ασφάλεια, είτε με όλες τις κοινωνικές εκφάνσεις, και σηκώνεται δυστυχώς και φεύγει από τη χώρα. Και χάνουμε το πιο λαμπρό δυναμικό της χώρας, που μια χώρα που βρίσκεται σε κρίση και θέλει και να ανεβάσει το ΕΠ και να πάει σε μια νέα εποχή και να αλλάξει σελίδα, χρειάζεται πρώτα απ' όλα τους νέους ανθρώπους. Και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι καταρτισμένοι και θα βοηθήσουν στη νέα προσπάθεια. Όταν σου φεύγει λοιπόν το πιο σημαντικό σου δυναμικό στο εξωτερικό, πώς αυτή η χώρα θα επανακάμψει. Mm-hmm. Πείτε μου λίγο, πώς απαντάτε στην κριτική που σας ασκεί η κυβέρνηση ότι στο θέμα των Σκοπίων ταυτίζεστε με τους εθνικιστές του ΒΜΡΟ, οι οποίοι δεν θέλουν τη συμφωνία? Εντάξει, νομίζω τώρα τα λέει μια κυβέρνηση που παρετείται ο Υπουργός των Εξωτερικών. Και προσέξτε, ένας Υπουργός των Εξωτερικών που στην ουσία τι καταγγέλει? Καταγγέλει αυτό που είπαμε εμείς από την πρώτη στιγμή, ότι υπάρχουν δύο γραμμές στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Και μίλησε για πιστόλια, για εκβιαστές, φωτογραφίζοντας βεβαίως, από ό,τι όλοι καταλαβαίνουμε, τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης. Δηλαδή, όλο αυτό που εμείς μέχρι τώρα κριτικάραμε και λέγαμε ότι είναι επιζήμια η συμπεριφορά της κυβέρνησης τα εθνικά μας συμφέροντα, ήρθε και το καταγγέλει ποιος? Ο Υπουργός των Εξωτερικών. Ο μέχρι πρώτος Υπουργός των Εξωτερικών. Ο υπεύθυνος εξωτερικής μας πολιτικής. Τώρα, τι μας καταγγέλει η κυβέρνηση, τώρα ξέρετε, έχει πολύ λίγο. Δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν τι έχει γίνει. Ναι, βέβαια, εγώ άλλο ρώτησα. Το παύλο κύκλο που έχει πέσει αυτή τη στιγμή η χώρα με αυτή την κυβέρνηση και πόσο επιζήμια είναι για τεχνικά μας συμφέροντα. Κύριε Καραγκούνη, γιατί... εγώ άλλο ρώτησα. Λέω ότι υπάρχει κριτική από την κυβέρνηση εσάς. Τι να δεχτούμε? Ταυτίζεστε με την άποψη των εθνικιστών του ΒΜΡΟ. Τι να δεχτούμε? Ωραία, λοιπόν, να μπω σε αυτή την κριτική και να προσπαθήσω να αντικρούσω μια κριτική που λέει τι, ότι αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία τώρα, που έλεγε ο κύριος Σιμίτης νωρίτερα, ο κύριος Παπανδρέου νωρίτερα, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Καραμαλής, που είναι να μην παραβιαστούν οι κόκκινες γραμμές στο ζήτημα της εθνότητας και της γλώσσας, ποια είναι η κριτική δηλαδή που δεχόμαστε, ότι εμείς ταυτιζόμαστε στο ΒΜΡΟ? Δηλαδή όλοι οι σύγχρονοι, μετά τη μεταπολίτευση, όλη η εξωτερική πολιτική της χώρας, από όλες τις κυβερνήσεις, από όλους τους πρωθυπουργούς, ταυτίζεται με το ΒΜΡΟ. Τι άλλο να πω τώρα? Εδώ πάντως εμείς υπάρχει... έχουμε τα δικά μας συμφέροντα, mm-hmm. κύριε Βενιέρη, mm-hmm. τα οποία πρέπει να υπερασπιστούμε και να προσπιστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ήρθε μια κυβέρνηση μέσα σε ένα μήνα και ανέτρεψε μια εξωτερική πολιτική πάρα πολλών ετών. Και δεν είναι μόνο. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, αγαπητέ μου κύριε Καραγκούνη? Για εμάς οι οποίοι παρακολουθούμε, και ξέρετε, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο το κατά πόσο ο Μιλόν έχει παραμυθιαστεί από όλα αυτό το πανηγύρι των 5 τελευταίων χρόνων από τον ΣΥΡΙΖΑ ή του ΑΝΕΛ. Αλλά προσέξτε, έχουν καταφέρει και σε λίγο θα περάσει ως τεράστια επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής ο συμβιβασμός σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί όλη η Δύση είναι υπέρ, η Αμερική υπέρ, η Ευρώπη υπέρ, διάφοροι στρατηγοί του ΝΑΤΟ υπέρ. Όλοι λένε τα καλύτερα για αυτήν την κυβέρνηση, η οποία έκανε έναν ιστορικό συμβιβασμό, τον οποίο επαναλαμβάνω ήδη εδώ για 3-24 ώρα, ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να τον περάσει, όπως ο κύριος Κοτζιάς, ως μια τεράστια επιτυχία. Έχουν καταφέρει κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο. Ναι, δείτε ναι. τι δεν κάνετε καλά επικοινωνιακά. Θα σας πω κάτι. Να θυμηθούμε πίσω στο 2008 τι bullying, πολιτικό bullying, δεν θέλω να πω περαιτέρω, είχε φάει η κυβέρνηση τότε του Κωνσταντίνου, του Κώστα, του Καραμαλή και η Ντόρα Μπακογιάννη από τις ξένες δυνάμεις, προκειμένου να περάσει και να μπορέσουμε να γίνει εισδοχή των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Το θυμάστε? Πώς δεν θυμάμαι? Πάντα δέχεται, πάντα η Ελλάδα για το ζήτημα αυτό δεχόταν. Λοιπόν, και λέγεται ότι ο Καραμαλής πλήρωσε, λέγεται ότι ο Καραμαλής πλήρωσε και εκείνη την στάση του 8. Και η Ντόρα Μπακογιάννη είναι γνωστά, τα έχει πει και δημόσια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει μια κυβέρνηση να κοιτάξει τι βολεύει τους ξένους ή τι βολεύει κάποια στιγμή τους συμμάχους μας, φίλους και συμμάχους βεβαίως. Άλλο είπα, λοιπόν, όχι, δεν θα διαφωνήσω. Κύριε Καραγκούνη, άλλο λέω. Ότι έχει καταφέρει, καταφέρνει, επιχειρεί και το καταφέρνει σταδιακώ να περάσει ως επιτυχία τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ωραία. Εγώ δεν το βλέπω να το καταφέρνει. Εγώ βλέπω ότι δεν ανοιχνεύεται στη Βόρεια Ελλάδα και σε πάρα πολλές περιοχές λόγω του Σκοπιανού και λόγω του ζητήματος αυτού. Δεν ανοιχνεύεται. Δεν ξέρω τι έχει καταφέρει. Δεν ξέρω πώς το αξιολογείται αν έχει καταφέρει. Γι' αυτό και οι διαφορές είναι τεράστιες. Όχι μόνο για την οικονομία και για την παιδεία και για την ασφάλεια, όπως λέω συνεχώς, αλλά για τα εθνικά θέματα. Πώς νομίζετε βγαίνει αυτή η διαφορά, η πολιτική διαφορά και το ισχυρό προβάδισμα και του Κυριάκου του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας? Υπάρχει ένα σύνολο παραγόντων που οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα. Και το εθνικό θέμα είναι ένα βασικό ζήτημα το οποίο δίνει και αυτή τη δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Τι να κάνουμε, η κάθε πολιτική παράταξη κρίνεται και συγκρίνεται. Εμείς είχαμε μια σταθερή άποψη και στάση για το ζήτημα αυτό. Είπαμε ότι όποτε και να έρθει η Βουλή δεν πρόκειται να το ψηφίσουμε. Και
αυτό εδράζεται σε μια συγκεκριμένη λογική που σας λέω δεν είναι η εξωτερική πολιτική ένα ζήτημα 5 και 10 ημερών και 5 μηνών, είναι ένα ζήτημα το οποίο ανατρέχει πίσω στο παρελθόν. Καλά, τώρα για τον μέσο. Ή τα αφήνουμε όλα και ξεφτιλίζονται. Κύριε Καραγκούνη, λοιπόν, επειδή περάσατε από τα αμφιθέατρα της νομικής, ξέρετε πολύ καλά για τον μέσο και πάνω, για το μέσο και πάνω στέλεχος της αριστεράς, τα θέματα αυτά έρχονται να δικαιώσουν απόψεις δεκαετιών, έτσι. Εντάξει, εγώ θα συμφωνήσω. Έτσι. Διότι εγώ δηλαδή μεγάλωσε η αριστερά με το όνειρο αυτό εδώ πάνω. Τώρα. Ναι, ναι. Εγώ θα συμφωνήσω ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 2015 λέγαν ότι κανονικά τα Σκόπια να λέγονται Μακεδονία. Πήγαιναν πάνω και πανηγύριζαν. Βεβαίως, έπαιρναν μέρος εκείνη. Αυτό όμως αφορούσε μια συγκεκριμένη μειοψηφία στον Νικολαό. Το 2 και το 1%. Δεν αφορούσε το 37% και το 40%. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Και γι' αυτό και εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη άποψη, όπως σας λέω και πάλι, δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας μόνο. Ήταν μια εκπεφρασμένη συνολική άποψη του πολιτικού συστήματος τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια. Και φαίνεται αυτή η προχειρότητα στην εξωτερική πολιτική, στο πώς διαπραγματεύεται και από το άλλο το ζήτημα, το οποίο επίσης είναι στην επικαιρότητα, και έχει να κάνει με την επιλεκτική στην ουσία επέκταση της αιγελίτιδας ζώνης. Διότι πάλι μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Έχει δύο αναγνώσεις εκείνων, είναι λίγο πιο σύνθετο νομίζω. Και είναι πιο σύνθετο. Θέλω να το δω λίγο πραγματικά, δεν σας το θέτω γιατί θέλω να το δω λίγο ακαδημαϊκά εκείνο το θέμα. Βεβαίως. Δηλαδή υπάρχει ανάγνωση που λέει κάτσε ρε φίλε, ανοίγεις τώρα τους ανοίγεις μια πόρτα, μια κερκόπορτα λέγοντας ότι δέχομαι στο Ιόνιο να είναι 12. Από εκεί και πέρα στο Αιγαίο θα δούμε. Μπράβο, ναι. Ναι. Από την άλλη όμως υπάρχει η ανάγνωση που λέει: κοίταξε, αν δεις, εγώ μεγάλωσα την Ελλάδα. Χωρικά είδα τα πήγα στα 12 μίλια. Προσέξτε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το ξέρω, γι' αυτό λέω. Ακούστε λίγο. Mm-hmm. Δεν είναι τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι για να βγαίνουμε σε μια ανακοίνωση, σε μια τελετή παράδοση παραλαβής και να λέμε κάτι. Δεν είναι έτσι. Το αν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ή συνολικά το πολιτικό σύστημα δεν επέλεξε μέχρι τώρα να κάνει συνολικά την πρόταση για την επέκταση των. Της αιγελίτιδας ζώνης και των ναυτικών μιλίων. Είχαμε κάποιο λόγο. Αυτά δεν γίνονται στο πόδι. Δεν λέμε επεκτηνόμεθα στον Ιόνιο ή νότια της Κρήτης, αλλά το αφήνουμε και στην ουσία συμφωνούμε με τα επιχειρήματα της Τουρκίας ότι υπάρχει ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα γίνονται όταν είσαι έτοιμος και είσαι συνολικά. Έχεις την πρότασή σου να κερδίσεις τα περισσότερα για τα εθνικά μας θέματα. Διότι αυτό που μας καίει και μας κόφτει είναι το Αιγαίο. Αν είναι λοιπόν να κάνω μια επέκταση προκειμένου να χαθεί το Αιγαίο, συγγνώμη τώρα, αυτό είναι εξωτερική πολιτική. Δεν είναι τόσο απλά να τα συζητάμε, επειδή δεν λύθηκε λέει 30 χρόνια, να μην το λύσουμε τώρα. Θα συμφωνήσω. Αυτά είναι ανεύθυνα πράγματα. Είναι εναντίον, θα τα βρούμε μπροστά μας. Θα παίξουμε με το Αιγαίο γιατί κάποιος αποφάσισε μια τηλεοπτική εμφάνιση να πει σε μια παράδοση παραβή, συγγνώμη, ότι τώρα ήρθε η ώρα να λύσουμε τα θέματα της αιγελίτιδας ζώνης και του ναυτικού μιλίου. Έτσι λύνουν τα ζητήματα αυτά. Μα δίνουμε τα επιχειρήματα στον Τούρκο απέναντι. Ο οποίος σου λέει υπάρχει ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο. Και οπότε επεκτήσω εσύ, κάνε την επέκταση, συγγνώμη, προς την Κρήτη ή προς το Ιόνιο και άσε το Αιγαίο. Είναι ειδικό καθεστώς. Δεν μπορείς να επεκταθείς στα 12 μίλια. Λοιπόν, αυτά είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Πάντως, αν ήμουν Και τα κάνουμε και τα συζητάμε τώρα συζητάμε στον αέρα. Αν ήμουν Αμερικανός, θα έλεγα ότι η κατάσταση με βολεύει πάρα πολύ. Συγγνώμη, τρίβουν τα χέρια τους στην Τουρκία να πούν τέτοια πράγματα. Τι άλλο να πω. Έχω λύσει μια σειρά εκκρεμωτήτων ή έχω δρομολογήσει λύσεις για μια σειρά εκκρεμωτήτων. Πολύ εύκολα, χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις στην Ελλάδα. Αυτό θα έλεγα αν ήμουν Αμερικανός. Αλλά είμαι Έλληνας και με ενοχλεί. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, πείτε μου κάτι ακόμη. Κοιτάξτε, σε λίγο επίσης, γιατί επικοινωνιακά κάνει θράψη ο ΣΥΡΙΖΑ, σε λίγο. Πού το είδατε αυτό? Θα σας πω πού. Σε λίγο. Στη δημόσια συζήτηση. Μα προχθές βγήκε ο Τσίπρας και λέει. Αυτό που είναι υποθράψη είναι το κόμμα αυτό. Αγαπητέ μου, κύριε Καραγκούνη, κάτω από άλλες συνθήκες. Κάτω από άλλες συνθήκες, αν δεν είχε επικοινωνιακό χάρισμα αυτή η παρέα, θα ήταν στο 8 και 10% σήμερα. Αλλά αντέχει πάνω από 20%. Προσέξτε. Ακόμη και τις περικοπές των συντάξεων που ίδια ψήφισε. Πάνε τις περάσει σαν επιτυχία τώρα και σας έχει στριμωγμένους λέγοντας ότι λυπάστε που δεν θα γίνουν οι περικοπές. Αυτή είναι επικοινωνιακή. Επικοινωνιακό κρεσέντο είναι αυτό. Δεν γνωρίζει ο κόσμος τι έχει γίνει τα τελευταία αυτό λέω. Χρόνια. Αυτό δεν λέω. Γνωρίζει ότι κόπηκαν οι συντάξεις. Δεν το γνωρίζει αυτό. Ήδη δεν γνωρίζουν οι νέοι συνταξιούχοι ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου χάνουν στην ουσία μία και δύο συντάξεις. Αυτό δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Είναι το κουτόχορτο. Δεν καταλαβαίνει τι έχει γίνει. Δεν ξέρω. Όχι, έτσι είναι, έτσι είναι. Δηλαδή το 22-23% δεν το γνωρίζει και παραμένει εκεί. Για ποιο λόγο λέτε ότι παραμένει?
δεν ξέρω ποιο είναι το ποσοστό, κύριε Βενιέρη, και όταν θα έρθουν οι εκλογές. Εγώ ξέρω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι 9 και 10 και 11 και 12 μονάδες, αλλά όταν θα έρθουν οι εκλογές και θα είμαστε σε πραγματικά προεκλογική περίοδο, θα δείτε πόσο θα πάει αυτή η διαφορά. Γιατί και σε άλλες περιπτώσεις οι διαφορές ήταν στο 2 και 3%, αλλά όταν είχαμε περίοδο εκλογών που φτάνανε στο 10 και στο 11 και στο 8 και στο 7. Έτσι είναι η πραγματικότητα η πολιτική. Μην βλέπετε τώρα στατικά τις δημοσκοπήσεις. Θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα και ποιος θα είναι ο επόμενος κυβερνήτης. Έτσι ψηφίζει ο κόσμος. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παντού. Αφήστε λοιπόν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Εδώ πάμε στην ουσία. Και η ουσία λέει ότι αυτή η κυβέρνηση τσεκούρωσε χωρίς λόγο και χωρίς νόμιμη αιτία, να το πω έτσι και νομικά, τις συντάξεις. Δεν υπήρχε κανένας λόγος, δεν υπήρχε πουθενά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το 2015, ακριβώς γιατί η ανάπτυξη η οποία είχαμε συμφωνήσει εμείς και για το 2015 και για το 2016 και το 2017 έφτανε στο 4,5% και γι' αυτό οι δανειστές είχαν συμφωνήσει να μην υπάρξει καμία περικοπή συντάξεων. Όταν φτάσαμε στο μείον 0,3 και στο μείον 0,2 με τον κύριο Βαρουφάκη και με τον κύριο Τσίπρα και μετέπειτα με τον κύριο Τσακαλώτο, τότε λοιπόν είπαν οι δανειστές ότι δεν μπορεί να έχουμε αυτό που είχαμε συμφωνήσει νωρίτερα, δηλαδή μην περικοπούν οι συντάξεις, αλλά πάμε σε περικοπή 18-20% κυρίων και επικουρικών συντάξεων. Καταλαβαίνει και ο κόσμος γιατί ήρθαν οι περικοπές αυτές. Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα, και αν θα αναβληθούν 6 μήνες και αν έχει πετύχει ο Τσίπρας την αναβολή αυτή της περικοπής, είναι άλλο ζήτημα. Το οποίο δεν αφορά τον κόσμο όμως που ξέρει ότι θα του περικοπούν οι συντάξεις και μιλάτε με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τι του γίνεται, αλλά σας λέω προς τα έξω, προθέσω ο Τσίπρας. Τσίπρας και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να περάσουν ότι είναι μια τεράστια επιτυχία. Μάλιστα, σήμερα διαβάζω ο γερμανικός τύπος θεωρεί ότι θα παρουσιαστεί κοινωνιακά ως μεγάλη επιτυχία του Τσίπρα. Ότι ματέωσε, ανέβαλε, ανέστειλε, δεν ξέρω ποιο ρήμα θα ισχύσει τελικώς, τις περικοπές των συντάξεων αυτός. Αλλά ξεχνιέται ή ξεχνάμε ή πολύ έξυπνα. Επιθετικά αφήνει στο παρελθόν το ότι είναι δική του επιλογή η περικοπή των συντάξεων. Αυτά πρέπει να δείτε λίγο στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω. Τώρα, ναι, εγώ καταλαβαίνω τι λέτε, απόλυτα καταλαβαίνω. Τώρα η πολιτική του Χότζ όμως δεν περνάει το 2018. Λοιπόν, από τη μία σου κόβω, σου κόβω, σου κόβω, σου δίνω κάτι και εντάξει. Ή πέτυχα κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ο κόσμος ξέρει, γνωρίζει τι έχει γίνει. Και για τις συντάξεις, και για τα εισοδήματά του, και για τη φορολογία, και για τις ασφαλιστικές εισφορές. Τα γνωρίζει όλα. Τα έχει νιώσει το πετσί του. Και αυτά πώς αποτυπώνονται με τα μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα που έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση και φτάνουν στα 15,5 δις. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά γνωρίζει ο κόσμος. Τώρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι όντως είναι επικοινωνιακά, αλλά τα επικοινωνιακά δεν μετράνε πια. Ο κόσμος κοιτάει την τσέπη του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.